όλα τα παιδιά θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ασφαλείς δημόσιες δομές, χωρίς να χρειάζονται ούτε τροφεία ούτε βάουτσερ, αλλά να είναι απευθείας χρηματοδοτούμενες από τους δήμους και από το κράτος. Και μάλιστα να πούμε και κάποια στοιχεία για φέτος, ότι σε αυτή την κατάσταση που οι γονείς κάθε μήνα καλούνται να βάλουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη και για τα παιδιά τους και για την υγεία τους και για με την ακρίβεια που μαστίζει, καύσιμα, βασικά αγαθά κτλ., καλούνται να βάλουν ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη φέτος, με τροφεία που έχουν ήδη πάρει κάποια αύξηση στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς. Και μάλιστα φέτος συζητάμε ότι πήραν λιγότερα παιδιά από πέρυσι, που πάλι ήταν μειωμένα με βάση τις απαιτήσεις και τις ανάγκες στους δημόσιους παιδικούς σταθμούς. Μόλις ένα στα τέσσερα παιδιά από αυτά που έκαναν αίτηση φέτος θα μπορέσει να φοιτήσει σε κάποιον παιδικό σταθμό με βάουτσερ χωρίς. Και επειδή φυσικά δεν δικαιούνται όλα τα παιδιά με βάση το καθεστώς αυτό το απαράδεκτο που υπάρχει με τα εισοδηματικά κριτήρια, δεν δικαιούνται όλα τα παιδιά να κάνουν καν αίτηση. Οπότε με βάση τις γεννήσεις συζητάμε ότι ένα στα 8 παιδιά μόλις θα μπορέσει να φοιτήσει σε κάποιον παιδικό σταθμό, πάλι είτε με βάουτσερ είτε χωρίς. Θεωρούμε υπεύθυνη τη Δημοτική Αρχή και την τωρινή όπως και τις προηγούμενες, γιατί ακολουθεί την ίδια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης, που προσπαθούν είτε με ευρωπαϊκά βάουτσερ, είτε με διάφορες άλλες ας πούμε διαδικασίες, να βγάλουν στην απέξω ουσιαστικά το δικαίωμα των παιδιών μας, γιατί εμείς ζητάμε πολύ καθαρά ότι θα πρέπει τώρα, αφού όντως βλέπουμε ότι υπάρχουν πολύ περισσότερες ανάγκες, θα πρέπει τώρα να φτιαχτούν νέες δομές ασφαλείς, να πάρθουν όλες οι ειδικότητες που χρειάζονται, η παιδαγωγή, ό,τι χρειάζεται για τα παιδιά αυτά, και να μην χρειάζεται κανένα παιδί να μένει εκτός παιδικών σταθμών, ούτε τα βρέφη, γιατί στα βρέφη είναι ακόμα χειρότερη κατάσταση, μιλάμε για ακόμα λιγότερα νούμερα, και μάλιστα για τα βρέφη κάτω των 8 μηνών δεν υπάρχει καμία άλλη επιλογή πέρα από τους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς. Είμαστε εδώ, δεν θα σταματήσουμε να παλεύουμε για αυτό το δικαίωμα και καλούμε όλους τους γονείς που αντιμετωπίζουν κάποιο αντίστοιχο πρόβλημα φέτος να έρθουν σε επαφή με τα σωματεία μας και με την ΟΚΕ, για να μπορέσουμε όντως να καταφέρουμε να πάρουν όλα τα παιδιά στους παιδικούς σταθμούς.